Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συζητήσουμε αυτοδιοικητικά. Θα συζητήσουμε αυτοδιοικητικά όμως για ένα Δήμο, ο οποίος είναι από τους ισχυρούς οικονομικά Δήμους, θα πω, του Ηρακλείου. Είναι ο Δήμος Φεστού, ένας Δήμος με χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ένας Δήμος με πολύ δυνατή αγροτική αλλά και τουριστική οικονομία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει και αυτό τη δική του ιδιαίτερη σημασία, έτσι Μπάμπη? Έτσι είναι. Πάμε μεσαρά, πάμε νότια λοιπόν, να υποδεχτούμε τον κύριο Αντώνη Κωνσταντουλάκη, υποψήφιος, με τον Γρηγόρη Νικολιδάκη, Δήμος Φεστού. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας, κύριε Κωνσταντουλάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας ενδιαφέρει να συζητάμε πολύ για Δήμους, οι οποίοι ναι, μεν είναι σε αυτό που λέμε η περιφέρεια της περιφέρειας. Ο Δήμος Φεστού είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν είναι ένα αστικό κέντρο, δεν είναι μια αστική περιοχή. Είναι όμως ένας πολύ δυνατός οικονομικά Δήμος, γιατί έχει και πολλές και διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες. Έτσι ακριβώς, απλά. Πριν πάμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει το αυτοδιοικητικό, θα ήθελα απλά να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις άτυχες οικογένειες στο θλιβερό γεγονός που είχαμε προημερών στη Λιβύη. Και πιστεύω έμπρακτα ο Πρωθυπουργό μας να στηρίξει τις οικογένειες αυτές που πραγματικά θα το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Mm-hmm. Καλά κάνετε και το mm-hmm. σημειώνετε. Στα αυτοδιοικητικά τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του Δήμου Φεστού, τι βλέπετε λοιπόν για την επόμενη μέρα στον Δήμο Φεστού? Ποιες είναι μεγάλες προκλήσεις, κύριε Κωνσταντουλάκη, όταν έχει περάσει ήδη τα τελευταία χρόνια, τετραετία, πενταετία, έχουν περάσει πολλά προβλήματα, έχουν περάσει πολλά μεγάλα γεγονότα και για την περιοχή αλλά και γενικά για την χώρα. Είναι νέα κεφάλαια που ανοίγουν μπροστά μας. Να πούμε καταρχάς ότι είχαμε 2 χρόνια πανδημία που όλοι γνωρίζουμε το πώς καθυστερήσανε πολλά δεδομένα και καταρχάς για εμάς που είμαστε μια νέα δημοτική αρχή. Προσπαθήσαμε συγχρόνως όμως να συνεχίσουμε τα επενδυτικά μας προγράμματα, να ζητάμε χρηματοδοτήσεις. Ο Δήμαρχός μας προσπάθησε μέσω των συνεργατών στο Υπουργείο να πάρουν πραγματικά μεγάλες χρηματοδοτήσεις που θα δώσουν ανάπτυξη στον τόπο μας. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε 90 εκατομμύρια τα οποία δουλεύονται και θα δουλευτούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, που θα ενισχύσουν τις υποδομές και θα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και τον τουρισμό, αλλά και κατά κύριο λόγο το κομμάτι του αγροτικού και την κτηνοτροφία μας. Επειδή είστε και στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, κύριε Κωνσταντουλάκη, και επειδή είδαμε τι έγινε και στην Θεσσαλία, όπου είναι μια περιοχή αμυγός αγροτική, μια ισχυρή αγροτική οικονομία της χώρας, και επειδή αντίστοιχα και ο Δήμος Φεστού είναι μια τέτοια οικονομία, είμαστε προφυλαγμένοι, κύριε Κωνσταντουλάκη, είμαστε αρκετά οχυρωμένοι? Μετά αυτό το θλιβερό γεγονός, πραγματικά είδαμε στη Θεσσαλία, όλοι πραγματικά σκεφτήκαμε και αναλογιστήκαμε και κάναμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχό μας να θέσουμε μεγάλη προτεραιότητα σε άμεσο χρόνο να καταγράψουμε λίγο τα ρέματά μας, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ο Δήμαρχος έφτιαξε μια επιτροπή με επικεφαλή εμένα να πάμε να κάνουμε μια αυτοψία από τα ρέματα που περνάνε κατά κύριο λόγο από τον αστικό οστό, ώστε να βγάλουμε, να κάνουμε μια αποτύπωση των ρεμάτων σε τι κατάσταση βρίσκονται. Mm-hmm. Ενημερώσαμε άμεσα την περιφέρεια Κρήτη και το Τμήμα τη Πολιτική Προστασία με ένα σχετικό έγγραφο, το οποίο του θέσαμε τι προτεραιότητε που πρέπει άμεσα να φτιαχτούν, να καθαριστούν, ώστε να μην έχουμε τέτοια θλιβερά γεγονότα που αντικρίσαμε στη Θεσσαλία. Άμεση περιφέρεια, πραγματικά να το πούμε ότι σε 2-3 μέρες απαντήσανε, στείλανε εργολάβο, ήδη καθαρίζονται τα πρώτα ρέματα στην πόλη του Τυμπακίου. Ευελπιστούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε καθαρίσει ένα μικρό μέρος στο βόρειο άξονα των Μυρών. Θα συνεχίσουμε στις τοπικές κοινότητες, ώστε να δώσουμε πραγματικά την όθηση του νερού να κάνει την αποσυμπίωσή του και να μπορεί να βγει στην εκβολή του γεροπόταμου και αυτό να καταλήξει στον κόλπο της Μεσαράς. Η συνεργασία με τους άλλους φορείς στην περιφέρεια και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και τα σώματα ασφαλείας πιθανόν για σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, πώς είναι? Σήμερα είχαμε, νομίζω, και την πρώτη ουσιαστικά συνεδρία συντονιστικό όργανο, έτσι? Είχαμε το συντονιστικό όργανο σε περιφέρεια νομού Ηρακλείου. Με προεδεύον τον κύριο Συργονάκη, θέσαμε πολλά ζητήματα. Καταρχάς, κάναμε ένα μίνι απολογισμό αντιπυρικής περίοδου. Και λέω μίνι, καταρχάς, η αντιπυρική περίοδος είναι ακόμα ενεργή μέχρι 30 Οκτωβρίου. Οπότε, θέσαμε κάποιες προτεραιότητες. Κάναμε μια ανακεφαλαίωση θερινή σεζόν. Και κατά κύριο λόγο, είπαμε ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για την αντιπλημμυρική περίοδο, καθώς είδαμε αυτό το θλιβερό γεγονός που είπαμε προηγουμένως για τη Θεσσαλία, ώστε μας βρήκε μάσα προετοίμαστος. Και αυτό ήταν όλο το ζητούμενο, να δώσουν προτεραιότητα να καθαριστούν τα ρέματα και να βάλουμε σε νέα βάση τα δεδομένα αυτά. Mm-hmm. Ναι.
Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα και γενικότερα με την οικονομία της περιοχής, επειδή στην περιοχή υπάρχει μια πολύ έντονη διασύνδεση σε αυτό που λέγεται παραλιακό μέτωπο, αρχαιολογικός θησαυρός, πολιτιστική κληρονομιά, έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα, κύριε Κωνσταντουλάκη, ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο αυτό? Είστε ικανοποιημένος από τα προηγούμενα χρόνια και τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής? Ο Δήμαρχος μας από τον πρώτο χρόνο έθεσε μεγάλη προτεραιότητα το να κάνουμε την ανάπτυξη από τη θάλασσα, να ενισχύσουμε τα παραλιακά μας μέτωπα και να μπούμε σιγά σιγά προς τον ορεινό όγκο, που έγινε κάποιες αναπλάσεις σε πλατείες. Δηλαδή τα χωριά μας πια στο κομμάτι του ορεινού όγκου του Ψιλορίτη και της Δημότητας Ζαρούδη έχουν γίνει αναπλάσεις χώρων, δρόμων, ώστε πραγματικά να δώσουμε ζωή και να δώσουμε ανάπτυξη σε κάθε περιοχή αυτές. Ναι, γιατί οι δρόμοι είναι το βασικό, είναι το Α και το Μ. Ότι αν κάποιος δεν έχει την πρόσβαση και τη δυνατότητα να πάει αξιοπρεπώς σε ένα σημείο, δεν θα πάει. Είναι αυτό το ζητούμενο που έχει θέσει πάρα πολύ ο Δήμαρχός μας, ότι ζητάμε χρηματοδοτήσεις από θεομηνίες. Αυτά τα χρήματα προσπαθούμε τώρα να τα υλοποιήσουμε και ευελπιστούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι αναπλάσεις στον χώρο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν πάντως στο δικό δίκτυο, είναι πολλά τα μέτωπα και στους περιφερειακούς δρόμους, αλλά νομίζω ότι επιτέλους υπάρχει και μια κινητικότητα για αυτές τις περιβόητες παρακάμψεις μυρών και την Πακίου. Έτσι είναι, κύριε Κωνσταντουλάκη. Νομίζω ότι είχαν ξεχαστεί κάπου λίγο τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω είναι ευχής έργο να προχωρήσουν και αυτά, γιατί είναι σημαντική η αστικά κομμάτια και η μοίρα. Έτσι ακριβώς είναι, και όπως έχουμε θέσει προτεραιότητα και με συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας, ο Δήμαρχος θα βάλει τις παρακάμψεις στο νότιο άξονα των μυρών. Ήδη προχωράμε στην ολοκλήρωση της παράκαμψης στην Πακίου στο επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε θα έχουμε την παράκαμψη στην Πακίου ολοκληρωμένη και ευελπιστούμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, μετά τη χρηματοδότηση που έχουμε σε καινούργιο ασφαλτικό τάπητα αστικού ιστού, την Πάγκη και Μοίρες, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πέσουν ασφαλτώσει εντός των πόλεων ώστε να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Το τουριστικό κομμάτι το βλέπετε να αναπτύσσεται συνεχώς, κύριε Κωνσταντουλάκη. Υπάρχουν περιοχές όπως τα Μάταρλα που έχουν μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν και άλλες περιοχές του Δήμου σας, λιγότερο τουριστικές, εξίσου όμορφες, δεν θα πει κανένας το αντίθετο, αλλά λιγότερο τουριστικές. Δεν είναι ελκυστική τουριστική προορισμή, γιατί δεν είναι και γνωστή, δεν είναι και διαφημισμένη. Τα Μάταρλα είναι ένας πόλος έλξης. Ήταν το πρώτο μέλημα, όπως σας είπα, ότι θέλουμε να ενώσουμε το παραλιακό μέτωπο. Ήδη πήραμε το σημαντικότερο, πιστεύω, στην τετραετία μας εγχείρημα, να πάρουμε την έγκριση ώστε να ανοίξει το αεροδρόμιο την Πακίου, να παραδοθεί στους δημότες μας, στους επισκέπτες μας, ώστε να ενώσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο μέχρι την περίφημη παραλία του Κωμού, που ξέρουμε όλοι πραγματικά ότι θα έχουμε μια παραλία περίπου στα 7 χιλιόμετρα ενωμένη, ώστε να κάνουμε την ανάπλαση και πραγματικά όλο αυτό να δοθεί προς ανάπτυξη της περιοχής και να δώσουμε μια όθηση προς τον τουρισμό. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα φέρει ακόμα τα Μάταρλα πιο κοντά. Συν τις παρακάμψεις που θα τελειώσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα μπορούμε να κατεβάσουμε τον κόσμο από το Ηράκλειο σε 30-35 λεπτά, ώστε να απολαύσει πανέμορφες παραλίες μας. Σημαντικό. Οι οποίες παραλίες μας έχουν ήδη αναβαθμιστεί, έχουν ήδη γαλάζει σημαίες, έχουμε κάνει ήδη προσβάσεις αμαία. Έχουμε κάνει μονοδρομήσεις, προσπαθούμε να οριοθετήσουμε πάρκινγκ ώστε να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και να πάμε σε άλλα δεδομένα υπάρχει την περιοχή. Υπάρχει και ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή, τουριστικές επενδύσεις. Το βλέπετε να υπάρχει αυτή η κινητικότητα? Υπάρχει επένδυση όσον αφορά το ιδιωτικό τομέα. Άνθρωποι που μόνοι τους από τις περιουσίες τους προσπαθούν να κάνουν μικρές κλίνες ώστε να εξυπηρετήσουν. Και αυτό για μας είναι περισσότερο ωφέλιμο, καθώς θα μπορεί έτσι να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και από το να πάμε σε ένα inclusion για να κλείσουμε τον κόσμο μέσα και να μην αφήσουμε έτσι να βγει προς τα έξω. Να πάμε λίγο και στο χαρτοφυλάκιο περιβάλλοντος που έχετε εσείς, πέρα από το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Εκεί πού βρισκόμαστε, ενώ καθαριότητα, ανακύκλωση, διότι όλοι, ουσιαστικά σε όλους τους Δήμους είναι ένα ζήτημα που προτάσουν και ήδη οι δημότες. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά το περιβάλλον θα είναι στο προσχέσιο χρονικό διάστημα, στους εθνικούς σχεδιασμούς. Ήδη έχουν θέσει μέχρι το 2026 να αναπτύξουν περισσότερο την ανακύκλωση, να μπούμε στα βιοαπόβλητα, να κάνουν περισσότερες παράσινες γωνίες, να δημιουργήσουν νέες δομές, ώστε πραγματικά να πιάσουμε τα νούμερα που θέτει ο εθνικός σχεδιασμός. Ήδη προχωράμε. Καταρχάς, να πούμε ότι με πολλές ενέργειες πήραμε την έγκριση του σταθμού μεταφόρτωσης. Ένα πολυπόθετο έργο το οποίο δεν το είχαμε στην περιοχή. Υπάρχει μια χρηματοδότηση περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Να κάνουμε ένα σύγχρονο σταθμό μεταφόρτωσης, το οποίο θα γίνεται η συγκομιδή των απορριμμάτων, ξεχωριστά των οικιακών απορριμμάτων και ξεχωριστά της ανακύκλωσης. Μια διαλογή δηλαδή, ουσιαστικά. Ώστε να μπορούμε και εμείς να μειώσουμε το κόστος και να μπορούμε να το μεταφέρουμε μέσω του ΕΣΔΑΚ, που θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς προς πέρα Γαλλίνους. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλειας και της αστυνόμευσης, θεωρείτε ότι το αίσθημα της ασφάλειας είναι αρκετά ενισχυμένο στην περιοχή? Υπάρχουν φωνές που λένε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να δούμε και περισσότερη ενίσχυση και της αστυνόμευσης στην περιοχή, η συζήτηση περί εγκληματικότητας, η συζήτηση περί παραβατικότητας. Σας έχει αγγίξει, υπάρχουν συζητήσεις, έχετε κάνει σχετικά αιτήματα? Είχαμε κάνει μια συγκέντρωση προημερών στο Δημαρχείο.
με προεδρεύον τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Ναβιανάκη. Είχαν έρθει οι διοικητές Κρήτης, ο Δήμαρχός μας και οι επικεφαλείς των φορέων. Ζητήσαμε κάποια ζητήματα, θέσαμε κάποια ζητήματα. Πραγματικά, ο Υπουργός φάνηκε εντάξια. Οι άνθρωποι της αστυνομίας, η διοίκηση φέραν την ομάδα Δίας που ήταν πολυπόθητη για την περιοχή. Ζητήσαμε να ενισχυθεί και να ήδη να αναβαθμίσουμε από αστυνομικό τμήμα, να το πάμε σε διεύθυνση, ώστε να μπορούμε να υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες. Ήδη ετοιμάζουμε το διοικητικό κέντρο που θα φιλοξενήσει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, ώστε πραγματικά να έχουμε στην περιοχή μας την πλήρη. Είναι σε ένα πρώην στρατόπεδο, νομίζω. Πρώην στρατόπεδο Νικολούδη, ήδη έχει μπει εργολάβος. Ήταν ένα πολυπόθητο έργο του Δημάρχου μας να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Ενίσχυση του κωδικού συν 4 εκατομμύρια από τα 2 που υπήρχαν, ώστε να φτάσουμε στα 6 εκατομμύρια να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μελέτης. Υπάρχει ανάδοχος, ήδη έχει μπει μέσα και δουλεύεται. Οπότε πιστεύουμε ότι όλες οι δομές του Δήμου και των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ερυθρού Σταυρού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα πάνε εκεί σε ένα πανέμορφο χώρο, ώστε να μπορούν πραγματικά να κάνουμε μια διοικητική μέρημνα όσο αφορά τους δημότες. Άρα αυτό πιστεύετε ότι θα ενισχύσει και το κομμάτι της αστυνόμευσης? Η παραβατικότητα δεν είναι χαρακτηριστικό κάποιες περιοχές συγκεκριμένα, υπάρχει παντού και γι' αυτό και παντού οι κάτοικοι θέλουν να νιώθουν ασφαλείς. Αυτό θα ενισχυθεί από ό,τι μας λέτε, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Στο απόλυτο βαθμό, και αυτό επιζητάμε εμείς, να πραγματικά να ενισχυθούν οι υπηρεσίες μας και να μπορούν να παρέχουν στους δημότες μας όλες τις υπηρεσίες. Και στο κομμάτι της υγείας, για να το αφήσουμε και αυτό απ' έξω, η Μεσαρά, ο Δήμος Πιστόλα και γενικότερα η Μεσαρά, έχει τις υπηρεσίες υγείας που τις αξίζουν? Αν θα το θέσουμε σε μία βάση, σίγουρα δεν τις έχει. Προσπαθούμε όμως το κέντρο υγείας να το ενισχύσουμε με νέους γιατρούς. Θέτουμε συνεχώς ότι θα πάμε σε μία χρηματοδότηση, ένα day clinic που έχουμε θέσει στην περιοχή με τις χρηματοδοτήσεις, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε μία μονάδα αντάξει ιστορίας του Δήμου μας και της Μεσαράς, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους δημότες μας που μένουν στην περιοχή, αλλά και κατά κύριο λόγο τους επισκέπτες που είναι πάρα πολλοί. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν θέλει να έρθει ένας ξένος επισκέπτης στην περιοχή, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει είναι η υποδομή υγείας που θα έχει. Αφή. Σε περίπτωση που κάτι πάθει σαν άνθρωπος ή οτιδήποτε, να μπορεί άμεσο χρόνο να πάει για να του παρέχουν οι πρώτες βοήθειες. Ο οικογενειακός τουρισμός που λέμε, δηλαδή οι οικογένειες οι οποίες επιλέγουν κάποιο σημείο για να περάσουν διακοπές τους, το Α και το Μ για τους περισσότερους που έχουν παιδιά είναι να δουν αν κοντά υπάρχει κάποιο χώρο για παροχή βοηθειών, αν χρειαστεί. Απλά να θέσουμε λίγο, ναι. Νικολέτα, συγγνώμη έτσι στον ελληνικό. Παρακαλώ. Να πούμε ότι στα 2 χρόνια της πανδημίας, ο Δήμος Φεστού με συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τον ΕΟΔΗ θέσαμε κινητές μονάδες, ενισχύσαμε τους εμβολιασμούς, καθώς οι κοινότητές μας ήταν απομακρυσμένες από τα κέντρα που γινόταν οι εμβολιασμοί. Ο Δήμος έδωσε μεγάλη προτεραιότητα να κάνουμε κινητές μονάδες, να πάμε στους χώρους αυτούς να εμβολιαστούν. Και μετά που ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία, προβήκαμε σε μία συνεργασία με τον ΕΟΔΗ 2 φορές τη βδομάδα, σε μικρές κοινότητες, αλλά και κατά κύριο λόγο σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Πάκη, Μύρες και Ζαρό, να υπάρχουν οι κινητές μονάδες εκεί, να κάνουν δωρεάν rapid test προς τους δημότες μας, ώστε να αποφύγουν το κόστος του rapid test και να μπορούν να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Να πηγαίνουν στις δουλειές τους πολύ πιο ασφαλές. Και αυτό ήταν το σημαντικό. Πραγματικά τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως για τη συνεργασία και έτσι θέλουμε να προχωράμε. Κύριε Κωνσταντουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία εδώ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πραγματικά ήταν η τιμή για μένα.